Ακόμα η τύχη πολλών εκατοντάδων Ελληνοκυπρίων παραμένει άγνωστη. Και βέβαια το θέμα των αγνωμένων είναι ίσως η πιο συγκλονιστική πτυχή του κυπριακού δράματος. Εμείς τώρα έχουμε μαζί μας τη Χαρίτα Μάντολες, μια γυναίκα σύμβολο του, που έτσι και μόνο η όψη της αποτυπώνει ολόκληρο το δράμα του κυπριακού λαού και της Κύπρου. Για τη Χαρίτα Μάντολες μπορεί να βρέθηκα η τύχη των δικών της ανθρώπων, όμως ίδια ποτέ δεν σταματά, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να βρεθούν όλοι οι αγνώμενοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χαρίτα Μάντολες. Κυρία Μάντολες, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή για τους αγνοούμενους, τις οικογένειες των αγνοούμενων. Είναι η μέρα του αγνοούμενου στην Κύπρο. Εσείς είχατε την ευκαιρία να μάθετε για την τύχη των δικών σας ανθρώπων. Όμως ακόμα παραμένουν πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι η τύχη των οποίων αγνοείτε. Είμαι πράγματι ήμουν μέσα στους τυχερούς να βρω τους δικούς μου, τους οποίους έχω ξεθάψει με τα ίδια μου τα χέρια. Δόξα σε ο Θεός. Όμως παραμένουν αυτοί όλοι που περιμένουν τους δικούς τους ανθρώπους, Ανδρέα μου. Και είναι φοβερό 47 χρόνια να περιμένεις να μάθεις για την τύχη του. Ξέρεις τι λυπηρό και τι στενοχώρια και τι πόνο στη ψυχή να βλέπεις την γειτόνισσα σου να μην έχει βρει το σύζυγό της. 20-25 χρονών παιδιά και να με μάθουν ακόμα. Τα παιδιά τους έγιναν 47 χρονών και να με μάθουν για τους γονείς τους. Σωστό, σωστό. Αυτά κι αν είναι φοβερά και να μην κάνουν τίποτε, Ανδρέα μου, και να είναι 20ος αιώνας, λαλή, 21ος αιώνας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που βρίσκονται εμάς. Εμάς τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, δεν έχουμε δικαιώματα τίποτε. Έχετε δίκιο. Και εξάλλου είναι και το άλλο θέμα, το πολύ μεγάλο. Οι γονείς αυτών των παιδιών σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή. Ναι. Έτσι, με την πίκρα ότι δεν είδαν και δεν μάθαν ποτέ για την τύχη των δικών τους παιδιών. Ακριβώς. Δυστυχώς. Τι πιστεύετε, κυρία Μάντολες, επειδή βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή μπροστά, στην πρώτη γραμμή, για τη διακρύβωση της τύχης όλων των θυμάτων και των αγνωμένων της Κύπρου, τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος όλα αυτά τα χρόνια και δεν καταφέραμε να μάθουμε για κάποιους ανθρώπους τι γίνεται σήμερα, 47 χρόνια μετά? Πιστεύω ότι δεν έγιναν οι έρευνες όπως ακριβώς έπρεπε να γίνουν. Ναι. Δεν έγιναν έρευνες και μετά που άρχισαν να βγάζουν, να τα λείψαν, ούτε σε αυτό το τομέα δεν έγιναν σωστά. Ναι. Από ό,τι είδα στην δική μου περίπτωση, δεν έγιναν. Βλέπετε, αρνούνται οι Τούρκοι. Εμείς δεν βάλουμε ένα στόχο. Γι' αυτό δεν προχωράει αυτό το θέμα. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και μια και είναι και η μέρα τέτοια, και είναι και φορτισμένη ειδικά για τους ανθρώπους όλους αυτούς, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν τους δικούς τους ανθρώπους, ένα μήνυμα δικό σας, γιατί πάντα ένα δικό σας μήνυμα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία. Να κάνουν υπομονή, υπομονή, πόσα χρόνια υπομονή. Ο Θεός να τους δίνει κουράγιο και στις γυναίκες και στα παιδιά τους, να τους δώσει κουράγιο και στις κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να πιέσουν για να μάθουν οι δικοί τους τι έχουν γίνει τούτοι άνθρωποι. Στις κυβερνήσεις, στις Βρυξέλλες, σε όλων αυτών των, να κάνουν για να μάθουν τι γίναν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται. Γιατί αυτές οι μάνες φεύγουν με τον πόνο από τη ζωή και δεν ξέρουν τι έχουν γίνει τα παιδιά τους. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αγαπητή μου κυρία Μάντολες, κυρία Χαρίτα Μάντολες, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Ξέρω ότι κάθε μέρα τέτοια
Και κάθε μέρα που περνάει, στο μυαλό σου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μακάρι κάποια στιγμή να βρεθεί λύση και να μάθουμε τι έχει γίνει με αυτούς τους συμπατριώτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάντολες. Εμάς κάθε μέρα εμάς, ναι. Κάθε μέρα εμάς είναι η ίδια ημέρα. Είμαι σίγουρος. Η εξαιρετική κάθε μέρα που περνάει δεν έχει να φύγει από το μυαλό μας και αυτή η ταινία με τον τρόπο τον οποίο έχουμε χάσει τους δικούς μας και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Είστε ο μόνος τώρα και λίγα χρόνια, είστε ο μόνος που βγάζετε αυτό το θέμα με γυναίκες αγνοωμένων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μάντολες. Καλή εκτές συνέχεια. Ήμουνα στο αντίπον της Μακεδονίτης σας εκτές, ναι. Και ακριβώς είδα οικογένειες νεαρές, δύο οικογένειες με τα παιδιά τους να τα πάρουν για να μάθουν να πούνε στα παιδιά τι έχει γίνει. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τους είπαν είναι προδοσία που έγινε. Η προδοσία μας έφερε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και έδωσα συγχαρητήρια σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που πήραν τα παιδιά τους και από εκεί στον τύπο θα τα έπαιρναν στα φυλακισμένα μνήματα. Πραγματικά τέτοιους ανθρώπους θέλουμε που πιστεύω έχει πάρα πολλούς. Σας ευχαριστώ κυρία Χαρίτα μου. Καλή και συνέχεια, να έχετε πάντα με υγεία. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το... Είναι ένα συγκλονιστικό τρίτο.